Με σαφή αναφορά στην έντονη παρουσία στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και του ΝΑΤΟ στη Σούδα, την ώρα που εντείνονται οι προσπάθειες για ενίσχυση μονάδων του πολεμικού ναυτικού στην Κρήτη, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντινάβαρχος Τηλιάνος Πετράκης, εξέπεμψε σήμερα μήνυμα ισχύως για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων. Το πολεμικό ναυτικό διατηρεί διαχρονικά έντονο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, με το προσωπικό μας να αποτελεί τον πολλαπλασιαστή ισχύως που κατορθώνει να προσδίδει πνοή στα άψυχα σκαριά και να κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας για την επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Στο περιθώριο των εγγενειών των ανακαινισμένων χειρουργείων του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης στη Σούδα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού μίλησε για ποιότητα και επάρκεια όχι μόνο σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Πρόκειται για ένα έργο του οποίου η Σύμβαση υπεγράφει το Σεπτέμβριο του 2018, σε σύντομο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκε και σήμερα τα χειρουργεία αποδίδονται σε λειτουργία, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση τόσο των δυνατοτήτων όσο και των υπηρεσιών υγείας του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης. Για εδραίωση της γεωστρατηγικής σημασίας της Σούδας έκανε λόγο ο διοικητής του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης, Ευάγγελος Μπαλάσκας, λίγα μόλις 24 ώρα μετά τη δημοσιοποίηση σχεδίων της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, που θέλουν μεταξύ άλλων τη μόνιμη παρουσία ενός υποβρυχίου και μιας φρεγάτας στις εγκαταστάσεις του ναυστάθμου. Το ΝΚ υποστηρίζει, εκτός από μεγάλους σχηματισμούς και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που εδρεύουν στην Κρήτη, την 5η Ταξιαρχία Πεζικού, τον Ναύσταθμο Κρήτης, την 115 Πτέρυγα Μάχης, τη ΣΕΑΠ κλπ. Και νατοϊκά κέντρα όπως το ΚΕΝΑΠ και το ΠΒΚΑΠΑ, αλλά και τις συμμαχικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες στην περιοχή, συμβάλλοντας, πιστεύουμε, καθημερινά στην εδραίωση της αυξημένης γεωστρατηγικής σημασίας της Σούδας για την αμυντική πολιτική της χώρας μας. Τα χειρουργεία του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης καλύπτουν τακτικά και επίγοντα περιστατικά της ορθοπαιδικής, χειρουργικής, πλαστικής χειρουργικής, οριλά καθώς επίσης οφθαλμολογικά.